Ψήφος εμπιστοσύνης από τον Κινέζο Πρωθυπουργό στην ελληνική οικονομία. Τι συζήτησαν με Σαμαρά για λιμάνια, αεροδρόμια, τρένοσε, ναυτιλία, εξαγωγές και τουρισμό. Όρος από Eurogroup σε Χαρδούβελη, η υλοποίηση των 12 προαπαιτούμενων για να ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος. Αίσθηση από δήλωση του Υπουργού Οικονομικών ότι τίποτα πλέον δεν είναι τζάμπα. Ανατροπές από 1 Ιουλίου στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Αυξήσεις στις χαμηλές κλίμακες κατανάλωσης στα οικιακά τιμολόγια και μειώσεις στα εμπορικά. Φρίκοι έπιασαν 6 Έλληνες να πληρώνουν για να βλέπουν ζωντανά στο διαδίκτυο βιασμούς ανηλίκων στις Φιλιππίνες. Ανάμεσά τους 2 εν ενεργεία αστυνομικοί. Πρώτο βήμα για χτύπημα από τους Αμερικανούς στο Ιράκ, η αποστολή 300 στρατιωτικών συμβούλων στη Βαγδάτη. 12 νεκροί και βιβλική καταστροφή στη Βουλγαρία από καλοκαιρινές καταιγίδες. 10 γαλάζιοι ήρωες κράτησαν ζωντανό το ελληνικό όνειρο της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Δράμα για τους αδερφούς του Ρέ, αστέρια της επόμενης αντιπάλου της Ελλάδας, φεύγουν ξαφνικά από τη Βραζιλία.